Βομβαρδισμένη πόλη μοιάζει η Κωνσταντινούπολη ύστερα από τρεις ημέρες ταραχών. Συνεργεία του Δήμου μαζεύουν τα απομεινάρια των συγκρούσεων. Οι καταστηματάρχες επιχειρούν να διορθώσουν τις ζημιές που υπέστησαν. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως από τις 27 Μαΐου έγιναν 235 διαδηλώσεις σε 67 πόλεις. Οι αρχές μιλούν για 58 τραυματίες, αλλά ανεξάρτητες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό τους σε χίλιους. Οι διαδηλωτές θέλουν να συνεχίσουν, θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Δεν πρόκειται πλέον μόνο για τα δέντρα, πρόκειται και για την άποψη που έχουν οι πολίτες για την αντίδραση του κόμματος του Ερντογάν, λέει μια φοιτήτρια. Το πρωί της Δευτέρας περίπου 200 άτομα έκαναν εκ νέου διαδήλωση στο πάρκο Γκέτζι, κοντά στην πλατεία Ταξίμ, από όπου ξεκίνησαν οι βίαιες συγκρούσεις την περασμένη Παρασκευή. Έως τα ξημερώματα της Δευτέρας έγιναν συνολικά 1.730 προσαγωγές στις τουρκικές πόλεις όπου ξέσπασαν επεισόδια.